δεν ξέρω, τρέχετε και δεν φτάνετε, μου φαίνεται. Δηλαδή, κάθε μέρα διαβάζω για 3-4 βλάβες, σημαντικές βλάβες. Τρέχουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΜ από εδώ. Σήμερα τρέχαν το πρωί εκεί στο Καραγάτς, μετά είναι Δημητριάδα, τώρα μου λένε στο κέντρο κάπου εκεί στην Σκεντεράνη, που είναι κάπου εκεί. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Τι συμβαίνει? Πραγματοποιείται η ζωνοποίηση της πόλης. Ναι. Ένα έργο της Δημοτικής Αρχής ΜΕΟΥ, το οποίο θα αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του στην πορεία του χρόνου. Και όλα αυτά που δημιουργούνται είναι στα παλιά τα δίκτυα. Όλα αυτά δημιουργούνται γιατί κάποιοι προγενέστερα δεν κάναν τίποτα. Και απλά λένε ότι. Τι λένε? Εγώ απορώ με αυτά που λένε και με τον τρόπο που σκέφτονται, αν αυτή είναι πολιτική ή όχι. Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός και ούτε θα γίνω ποτέ. Κοιτάω να τελειώσω τις δουλειές μου. Αντί να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή ΜΕΟΥ που υπάρχει ΔΕΙΑΜΒ, που την είχαν καταχρεώσει όλοι οι προηγούμενοι με δάνεια επιδανείων για να κάνουν πολιτική, εκλογές, κόβαν μισθούς εργαζομένων, κάνανε εμείς τα δίνουμε. Βγήκαν οι συνδικαλιστές, ευχαριστήσαν την Δημοτική Αρχή ΜΕΟΥ γιατί έδωσε τα χρήματα. Πληρώνουν τα δάνειά τους και κάνουμε και έργα. Και έχουμε 5 ανθρώπους, 10 που δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, που δεν τους αρέσει τίποτα. Αλλά δεν κάνουν και καμία πρόταση. Μαγικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, με συγχωρείτε τώρα. Γιατί έχουμε τόσες βλάβες τελευταία? Είναι γιατί... σάπιο το δίκτυο, τι συμβαίνει? Είναι παλιό το δίκτυο, ναι. Είναι παλιό το δίκτυο. Είναι παλιό το δίκτυο, ναι. Και γιατί πέσαν όλες μαζί, τυχαίο είναι? Είναι και η θερμοκρασία που ανεβαίνει. Ναι. Η άσφαλτος καίει. Υπάρχουν προβλήματα. Άρα το καλοκαίρι έχουμε πάντα. Παραδοσιακά λέτε περισσότερα προβλήματα. Πάντα, ναι. Έχουμε ενισχύσει τις βάρδιες. Είχαμε 2 βάρδιες στο Σαββατοκύριακο, τις κάναμε 4. Είχαμε 2 απογευματινές. Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να η πόλη να λειτουργεί. Ζητάμε από τον κόσμο ορθή χρήση του νερού. Αυτό τώρα, κάντε μια έκκληση. Είδαμε σήμερα μια επιστολή σας. Να απευθύνετε μια έκκληση στον κόσμο για το νερό. Τι λέτε τώρα, τι γίνεται, υπερκατανάλωση? 5.000 κυβικά το 24ωρο. Παραπάνω. Και σήμερα το πρωί έκανα μια βόλτα. Ναι. Ξύπνησα 7 η ώρα, πήρα το αυτοκίνητό μου, έκανα μια βόλτα στη Νέα Δημητριάδα. Ναι. Πέρασα Κασαβέτη, πήγα Νέα Ιωνία. Ήταν μια γιαγιά στη Νέα Ιωνία που. Εντάξει, έχει την κουλτούρα που είχε. Ναι. Έβγαινε, είχε πλύνει την αυλή της και είχε το λάστιχο και έτρεχε στον δρόμο. Ναι. Αφημένο. Της λέω, γιατί η κυρία μου το έχετε? Το ξέχασα. Το ξέχασα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να χαλάμε τόσο νερό. Πέρυσι το χειμώνα ούτε χιόνια είχαμε. Και αυτά τα λίγα που πέσαν κρατήσαν ελάχιστα. Ναι. Έχουμε πρόβλημα στο νερό. Και εφόσον έχουμε πρόβλημα στο νερό, αν δεν συμμορφωθούμε εμείς οι ίδιοι, θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα. Χθες το βράδυ προλάβαμε την δεξαμενή της Αγριάς στους 5 πόντους. Αν πάρει αέρα το σύστημα, δεν θα έχουν καθόλου νερό. Προχθές πιάσαμε στην Αγριά 25 που πλέναν αυλές και αυτοκίνητα. Χθες πιάσαμε 15. Μισό λεπτό. Το πρόβλημα της Αγριάς. Ποιο είναι σήμερα, γιατί είναι μεγαλύτερο από. Ακριβώς. Και αυτά που λέει ο κύριος Ζάχος είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ο κύριος Ζάχος ήταν αυτός που έβγαινε, ο Μπάμπης μάλλον. Που έβγαινε και παρακαλούσε όλα τα σπίτια να μην ποτίζουν τις αυλές και με τα λουλούδια. Ναι. Καθημερινά. Και ναι. Τώρα λέει ότι δεν είναι από άλλο πλανήτη. Δεν είναι από άλλο πλανήτη. Ωραία. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγριά? Στην πρόβλημα Αγριά υπήρχαν 4 πηγές που υδροδοτούσαν την Αγριά. Ωραία. Εκ των οποίων η μία είναι ακατάλληλη. Αυτή η μία πηγή είχε 75 κυβικά την ώρα. Η Αγριά ήθελε 160 κυβικά την ώρα. Ναι. Και τα 75 είναι εκτός. Και προσπαθούμε τα υπόλοιπα τώρα να καλύψουμε την Αγριά. Γι' αυτό ζητάμε αυτά που ζητάμε. Γίνεται ήδη το έργο να εξελίξει από τα Λεχόνια που θα φέρει το νερό στην Αγριά. 10 Ιουλίου πιστεύω θα είμαστε τελειωμένοι. Κάναμε σήμερα μια αυτοψία στη μια πηγή στη Δράκια να κατεβάσουμε ένα λάστιχο να ενισχύσουμε την δεξαμενή της Αγριάς. Mm-hmm. Δεν καθόμαστε στη ΔΕΙΑΜ. Δεν καθόμαστε στη ΔΕΙΑΜ. Τρέχει όλο το προσωπικό μέρα νύχτα για να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Τώρα αν δεν το βλέπουνε 5, 10, 15, εμείς κοιτάμε την πλειονότητα του κόσμου. Και αυτό που είπε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να το εξηγήσω, γιατί το πήραν αλλιώς ναι. Και το κάνανε καραμέλα, είπα προβοκάτορες 100 άτομα. Δεν είπα τον πληθυσμό 7.000 της Αγριάς. Για τους 100 γιατί μίλησα. Γιατί σας προβοκάρουν, πώς προβοκάρουν, δηλαδή τι κάνουν? Όταν αφήνουν το λάστιχο ανοιχτό, πλένει ο άλλος το αυτοκίνητό του και μετά πάει και διαμαρτύρεται, δεν έχω νερό, τι κάνει? Τι κάνει? Ναι. Έχουμε ζητήσει από τον κόσμο στην Αγριά και μου λένε ότι οι διακοπές δεν είναι τις ώρες που λέμε. Ναι, δεν είναι τις ώρες που λέμε, γιατί όταν πάει ξανά. Ναι. Να πούμε ότι βγάλατε μια ανακοίνωση και είπατε για κάποιες συγκεκριμένες ώρες που γίνονται διακοπές υδροδότησης. Ναι. Όταν δω όμως τη δεξαμενή εγώ από το σύστημα 12 η ώρα, γίνω στους 5 πόντους, θα το αφήσω να πάρει αέρα το σύστημα?
Αν το αφήσω να πάρει αέρα το σύστημα, θέλουμε δύο μέρες. Αν πάρει αέρα, τι γίνεται, θέλουμε δύο μέρες να το φτιάξουμε. Ακριβώς. Να το επαναφέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε σωστή χρήση του νερού. Να σας πω κάτι τώρα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα ούτε σε αυτήν την περίπτωση. Δεν ξέρω, σήμερα απομυθοποιούμε πολλά πράγματα. Όπως πριν με τον κύριο Μαραβέγη, έτσι και με εσάς. Αυτό εγώ το ακούω τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή, το ακούω και εγώ. Από παιδί, ακούω οικονομία στο νερό. Θυμάμαι, επειδή μεγάλωσα σε μια φτωχή γειτονιά με το λάστιχο, ότι περνούσαν τότε άνθρωποι της ΔΕΗ να έλεγαν μην ποτίζετε, έχει πρόστιμο. Δηλαδή. Ποτίζαμε ποτιστήρι το καλοκαίρι εγώ στην Νέα για να μην έχουμε το λάστιχο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Βέβαια, πρέπει να φτιάξουμε το δίκτυο έτσι. Εσείς που είστε στη ΔΕΗ, Άμβο, Δήμος, έτσι διαχρονικά, έπρεπε να το είχαμε φτιάξει για να μην αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα. Το δίκτυο θα είναι έτοιμο σε 2-3 χρόνια. Το δίκτυο το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ναι. Το δίκτυο θα είναι έτοιμο. Οι μελέτες προχωράνε. Εμείς δεν δώσαμε στο Πανεπιστήμιο 4 εκατομμύρια απευθείας ανάθεση να κάνει τη μελέτη. Δημοτική Αρχή Πέδου 400.000 έγινε η μελέτη. Ναι. Άλλοι θέλανε να μοιράσουν τα λεφτά σε συμμετέρους. Εμείς κάνουμε χρηστή χρήση των χρημάτων. Mm-hmm. Τα χρήματα είναι του Βολιώτικου λαού, δεν είναι του Σκοτεινιώτη και του Μπάμπη. Άρα αυτά σε 2 χρόνια λέτε τα προβλήματα θα έχουν λυθεί. Θα έχουν λυθεί. Κάθε χρόνο περνάει θα είμαστε καλύτερα. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η ΔΕΙΑΜΠ θα έχει εξασφαλίσει μέσα σε 3-4 χρόνια και σωστή ποιότητα νερού και επαρκή ποσότητα νερού για τον Ιωάννη. Αργούμε σε 3-4 χρόνια. Ναι, αλλά σταδιακά. Δεν είναι μεγάλο έργο, θα μου πείτε τώρα. Είναι μεγάλο έργο, δεν είναι έτσι. Εύκολο. Πείτε τώρα, αλλάξετε τα πάντα όλου του. Ευτυχώς που ήρθαμε εμείς και τα αλλάξαμε, γιατί αν ήταν οι άλλοι, δεν το βλέπαμε ποτέ. Ευτυχώς. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μιλάνε, αυτοί δημιουργήσαν προβλήματα. Αυτοί έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα. Σας ενοχλεί η κριτική που ασκούν? Δεν με ενοχλεί η κριτική, γιατί είναι από ανθρώπους που δεν τους υπολογίζω καν. Εγώ έχω μάθει να δουλεύω τη μέρα που γεννήθηκα και θα δουλεύω μέχρι τη μέρα που θα πεθάνω. Ξέρω ποια είναι η δουλειά, δεν τη φοβάμαι. Και δεν μασάω από κάτι ανθρώπους που δεν ξέρω πώς βγαίνει ένα ένσημο. Είμαι λίγο σκληρός, αλλά αυτός είμαι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιον το λέτε, αλλά δεν έχει και νόημα. Ξέρουν αυτοί. Εντάξει, τώρα. Ξέρουν αυτοί. Ναι. Αντί να πω ευχαριστώ που υπάρχει η Δημοτική Αρχή Μπέο και υπάρχει η ΔΕΙΑΜ. Και εσείς τώρα σας πούνε ευχαριστώ, εντάξει. Ευχαριστώ στον Δήμαρχο να πω, γιατί προσπάθησε και το 28 η ΔΕΙΑΜ. Αν δεν ξανακατέβει ο Δήμαρχος στις εκλογές και το 28, που έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τότε. Πολύ μακριά δεν το πάτε. Το 23 έχουμε εκλογές. Το 21 έχουμε τώρα, δεν περιμένουμε. Ναι, περνάει ο καιρός. Έτσι τα περνάμε. Μέχρι το 28 και δεν θα χρωστάει η ΔΕΙΑΜ και ένα ρόδο και ο Βόλος. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό. Το πρόγραμμα του Δημάρχου είναι αυτό. Άρα, λέτε στους Βολιώτες, για να το συνοψίσουμε, οικονομία στο νερό, τώρα το καλοκαίρι, έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο φαντάζομαι, δεν ποτίζουμε με τα λάστιχα, δεν σπαταλάμε το νερό. Δεν πλένουμε τα αυτοκίνητα. Δεν πλένουμε τα αυτοκίνητα. Και εμένα το αυτοκίνητό μου λερωμένο, να το δείτε. Ναι. Δεν το πλένουμε τα αυτοκίνητα, να βγάλουμε το λάστιχο, χαλάσουμε 100 κυβικά νερό για πλάκα. Ναι. Το χρειάζεται ο διπλανός μας, θα πιει. Με πήρε πριν 10 λεπτά πριν έρθω να κομπήσω μια κυρία χρυσοχοίδη πάνω. Λέει δεν έχω νερό. Λέει βλέπω παραπάνω έχουν τα λάστιχα έξω. Λέει αυτό δεν έχετε νερό. Την πίεση έχουμε μειώσει. Τώρα έχετε κάνει και αυτό. Μειώσατε την πίεση και μέσα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Βέβαια έχουμε παράπονα από τους τελευταίους ορόφους και έχουν δίκιο γιατί στο 4ο, 5ο, 6ο. Τώρα ίσα ίσα που στάζει. Ναι, τρέχει λίγο η βρύση, ας πούμε. Το γνωρίζω και εγώ. 1.500 τηλέφωνα την ημέρα παντάω. Το γνωρίζω και εγώ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό όμως. Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Απλά τώρα με τη ζωνοποίηση. Δεν έχουμε νερό τώρα, δεν έχουμε αποθέματα πολλά. Δεν χιόνισε το χειμώνα. Οι βροχές δεν δίνουν τόσο νερό όσο φαντάζεται ο κόσμος. Γιατί το νερό με τη βροχή φεύγει. Ναι. Το χιόνι που λιώνει αργά δίνει και νερό. Ναι. Δίνει και νερό. Άρα είναι, οι δεξαμενές δεν είναι γεμάτες. Δεν είναι γεμάτες. Και δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν με την υπερκατανάλωση. Δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι το νερό που πάει από μια πηγή, από μια γεώτρηση στην δεξαμενή, δεν προλαβαίνει τη γεμίση γιατί τραβάνε περισσότερο. Και όσο τραβάνε, τόσο αδειάζει. Και θα γίνει μετά, θα πάρει αέρα το σύστημα. Κινδυνεύει το σύστημα να την αφήσει στον αέρα. Ναι, κινδυνεύει. Ναι. Κινδυνεύει ναι. Όσο ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που ζητάμε, κινδυνεύει το σύστημα. Και θα αναγκαστούμε να το πάμε περισσότερες ώρες. Τι θα γίνει μετά? Εγώ πιστεύω ότι η πλειονότητα του κόσμου καταλαβαίνει. Θα συμμορφωθεί, λέτε. Θα συμμορφωθεί, το καταλαβαίνει. Αν δεν συμμορφωθεί και έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα, τι μπορεί να συμβεί, δηλαδή? Να μην έχουμε νερό για ώρες στο Βόλο. Δεν θα έχουμε νερό για ώρες. Θα έχουμε διακοπές που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε σε διάφορες περιοχές. Και η αποκατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό? Είμαστε πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Άρα είστε σε κόκκινο συναγερμό. Σε κόκκινο συναγερμό, όλοι. Αν δεν είναι σε κόκκινο συναγερμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να κοιμηθεί από εμάς.
το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι, να το πω στον κόσμο, είχαμε προγραμματίσει ανεχθές ο κύριος Τόρης εδώ. Αλλά ο άνθρωπος ήταν μέχρι το ξημέρωμα ξύπνιος. Και ήταν αδύνατο, το είχε πάρει σερή, δεν ξέρω πόσες ώρες ήσασταν ξύπνιος. 30 κάτι ώρες ξύπνιος. Και εκ των πραγμάτων δεν γινόταν να μιλήσουμε χθες. Έπρεπε να πάτε έστω 4-5 ώρες να ξαπλώσετε. Έτσι είναι και οι υπόλοιποι στη ΔΕΙΑΜ. Το 80% έτσι. 80% είναι έτσι. Μάλιστα. Και να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους για τις πράσινες προσπάθειες που κάνουν. Γιατί... Ναι, γιατί είναι και ζέστη τώρα και έξω, ζέστη. Είναι και 36 βαθμούς. Δεν είναι και εύκολο να φτιάχνουν τις βλάβες. Δεν μιλάμε για 8 ώρες. Και θα πω τον κύριο Μαραβέγια που έλεγε πριν και θα συμφωνήσω πάρα πολλά από αυτά που έλεγε. Δεν μιλάμε για 8 ώρα εκεί. Ναι. Μιλάμε για 15 ώρα που άλλος επισκευάζει βλάβη και δεν τώρα, φεύγει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Να είμαστε λίγο, να μην είμαστε πολύ αυστηροί κι εμείς με τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΜ. Δουλεύουν έξω σε πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι, με καύσωνα. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι σε μια λακκούβα και να φτιάχνεις με 40 βαθμούς πάνω το κεφάλι σου. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε για τους εργαζόμενους και να το πούμε αυτό, να δείξουμε λίγο υπομονή. Όχι υπερκατανάλωση, λέτε. Όσο λιγότερο καταναλώνουμε, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, θα πιστεύω ότι με δύσκολα. Καλή θέληση και λογική από τον και κόσμο. Και αυτή πατάτα σας έδωσε ο Μπέος. Δεν πειράζει. Δεν σας έδωσε κάποιο εύκολο πόστο. Είναι για τα δύσκολα. Καυτή πατάτα. Και ο Τόρης είναι για τα δύσκολα. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν πασάμε. Θα τα λύσουμε όλα. Τι να πω. Καλή επιτυχία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Πιστεύω θα πάνε. Να μην έχουμε προβλήματα. Να λήξει αυτός ο κόκκινος συναγερμός. Είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο ότι όλα θα πάνε καλά. Δουλειά θέλει και από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.